Fetos de moda, nepoletis modas. Αυτά. Αυτή η μανδύλα. Το χρυσαφί. Επειδή είναι χρυσαφί μπρόνζε, τσάντες, παπούτσια, πολίτης μόδας. Δεν έχουν περάσει παρά 7 χρόνια από τότε που η 34χρονη πλέον Ντυρσέλ αποφάσισε ότι δεν έχει μόνο υποχρέωση να φοράει μαντήλα. Έχει δικαίωμα και να την πουλάει. Ήμουνα 27 χρονών και άρχισε παιδί μου στο σχολείο. Μαζί με τον άντρα μου πήραμε απόφαση θα ανοίξουμε μαγαζί. Και μετά έτσι ξεκινήσαμε. Δεν ήθελα να μείνω στο σπίτι. Με το σύζυγό της στο πλάι της, χωρίς τη συγκατάθεσή του άλλωστε τίποτα δεν θα μπορούσε να κάνει, έγινε μία από τις νέες μουσουλμάνες που παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους. Είναι έξυπνη και, δηλαδή, εγώ να σας πω, αυτή κρατάει τη δουλειά. Αυτή, δηλαδή, εντάξει, την βοηθάω και εγώ πάρα πολύ, αλλά γυναικεία δουλειά είναι. Την εμπιστεύεστε? Βέβαια, αλλιώς πως δεν τα ξεκινούσαμε. Για την ελληνική κοινωνία όλα αυτά μπορεί να ακούγονται αυτονόητα. Στην Κομοτινή είναι κατάκτηση. Δυστυχώς είμαστε ακόμα στην αρχή. Και λέω δυστυχώς γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μουσουλμάνες, επαγγελματίες και βιοτέχνες ακόμα. Αλλά η μουσουλμάνα γυναίκα δεν έχει βγει ακόμα από το σπίτι. Όπως κάθε επανάσταση, μικρή ή μεγάλη, έτσι και αυτή είχε τους πρωτοστάτες της. Το ημερολόγιο γυρίζει στο 1981, όταν η 20χρονη τότε κυρία Μουσταφά συζητά με το σύζυγό της. Λέω, αν με εμπιστεύεσαι, να με αφήσει το μαγαζί, γιατί και εκείνος με εμπιστευόταν, δεν με ένοιαζε τι έλεγε ο κόσμος. Πριν από 15 με 20 χρόνια, όποιος επισκεπτόταν την Κομοτινή δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι τα περισσότερα καταστήματα που βλέπετε δεξιά και αριστερά μου θα ανήκουν σε μουσουλμάνες γυναίκες. Ούτε η αρχή ήταν εύκολη, ούτε τα πράγματα είναι τώρα ρόδινα. Προσπαθούν όμως και γίνονται συνεχώς όλο και περισσότερες. Και εμένα ακόμα και στο πρόσωπό μου είπε μία, ας πούμε, «Α, εμάς ο άντρας μας δεν αφήνουν να δουλέψουμε». Αυτά τα λόγια εμένα με πείραξαν τότε που είπε αυτή, όμως εγώ ήξερα τι κάνω. Δεν ήταν κακό αυτό που κάνω, καλό ήταν και για την οικογένειά μου και για μένα. Στην Κομοτινή η οικονομία αποδεικνύει ότι είναι η μόνη που ξέρει καλά να κλείνει πληγές και να φέρνει κοντά τους πληθυσμούς. Είτε φορούν μαντήλα είτε όχι, είτε μιλάνε ελληνικά είτε όχι, οι μουσουλμάνες επιχειρηματίες ανεβαίνουν δυναμικά, κερδίζουν χρήματα, εκτίμηση και αυτοεκτίμηση. Χριστιανική και μουσουλμανική κοινότητα αποκτούν περισσότερα κοινά παρά διαφορές. Είναι κάμπουσες. Είναι κάμπουσες οι γυναίκες που κάνουν τη δικιά τους δουλειά, ανοίγουν μαγαζιά. Η ώρα περνάει. Οι προμηθευτές φέρνουν νέα εμπορεύματα. Μία χριστιανή πελάτησα ψάχνει ένα δώρο για την κόρη της. Στον κόσμο που έχτισε με τόσο κόπο η κυρία Μουσταφά, κάθε μέρα είναι μία μάχη. Μόνο που τώρα δεν τη δίνει μόνη της.